Σε αχαρτογράφητα νερά παραμένει η μετάκληση πολιτών από τρίτες χώρες προκειμένου να δουλέψουν στις αγροτικές καλλιέργειες με την καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης να επιτείνει το σκηνικό της αβεβαιότητας και να καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος για απάτες. Επιτίδη αποστέλουν ψευδή ενημέρωση και έντυπα σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη στην Ελλάδα με την υπόσχεση να φέρουν συγγενικά τους πρόσωπα από τη χώρα καταγωγής τους ώστε να εργαστούν στην Ελλάδα. Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους επιτίδιους είναι να μπορέσουν να δεσμεύσουν όσο δυνατόν περισσότερα χρηματικά ποσά από τους εργαζόμενους κυρίως, οι οποίοι με την υπόσχεση ότι θα τους φέρουν την οικογένειά τους να εργαστεί στην Ελλάδα, τους αποσπούν μικρά ή μεγάλα χρηματικά ποσά και εννοείται ότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Η οικία που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα δίνει το στίγμα της εκκίνησης της διαδικασίας παραμένει στο περίμενε από το Φεβρουάριο. Στις απάτες που πληθαίνουν ανά τη χώρα και έχουν καταγραφεί και στην Κρήτη, αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται ήδη εδώ πέφτουν στα δίχτυα των επιτίδιων που τους υπόσχονται πως θα φέρουν συγγενικά τους πρόσωπα για εργασία στην Ελλάδα, αποσπώντας μικρά ή και μεγαλύτερα ποσά κατά περίπτωση. Υπόσχεση στο απόλυτο κενό, καθώς η διαδικασία δεν έχει ακόμη ανοίξει. Αυτό εμάς που μας δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα είναι η ένταση που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα με αυτή την ενημέρωση, ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους. Όπου αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι ισχύει ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο και εμείς σαν εργοδότες τους το αποκρύπτουμε. Πέρα από την κοινωνική αυτή διάσταση του προβλήματος, η καθυστέρηση μόνο αρνητικές επιπτώσεις προκαλεί και στους καλλιεργητές που προς το παρόν παραμένουν με δεμένα τα χέρια έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά που η έλλειψη εργατικών χεριών αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο αγκάθι. Στην Κρήτη συνολικά την περασμένη διετία εργάστηκαν με μετάκληση 3.000 πολίτες από τρίτες χώρες, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν πως φέτος ο αριθμός αυτός θα είναι αυξημένος και θα αφορά αρχικά το σύνολο του νησιού και όχι αναπεριφερειακή ενότητα. Από μέρα σε μέρα έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι διαθέσιμη για να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς σαν εργοδότες. Από μέρα σε μέρα. Αυτή την ενημέρωση έχουμε, αυτή την ενημέρωση δίνουμε και στον κόσμο και απλά το από μέρα σε μέρα να θυμίσουμε ότι είναι από αρχές του Φλεβάρι. Με τις διαβεβαιώσεις 2 μήνες τώρα πως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να εκδοθεί από μέρα σε μέρα αλλά η καθυστέρηση να συνεχίζεται, οι εκπρόσωποι των αγροτών υπογραμμίζουν σε κάθε τόνο πως ο χρόνος πιέζει ασφικτικά εις βάρος της επόμενης πλέον καλλιεργητικής περίοδου.